Βέβαια, να σου πω, εγώ σε θυμάμαι και πριν, θα σου πω κάτι δεν σε έχω πει ποτέ. Κάποια στιγμή είχα έρθει στη Μέγα Μπάγκα. Αποκλείεται, θα σε θυμόμουν. Περίμενε, θα σου πω. Λοιπόν, δεν ξέρω. Αν σε κρύβανε, δεν θα σε θυμόμουν. Δεν ξέρω γιατί ήρθα τώρα. Ή ήρθα να δω, δεν ξέρω. Γιατί μπορεί να ήρθα να δω. Δεν είναι να μην είχα ξεκινήσει. Αν ήσουν κάτω με τον κόσμο, θα σε είχα τσεκάρει. Θα σου πω τι μου είπες όμως. Μου είπες κάτι. Ναι, μιλήσαμε. Αχ, παιδιά, εγώ το πάλι θυμάμαι. Με τη μνήμη μου, εγώ και η μνήμη μου δεν έχουμε καλή σχέση. Κάντε κάτι. Τι είπα. Με είχαν φέρει και έφυγαν. Οπότε ήμουνα μόνος μου. Δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι τον λόγο γιατί ήρθα. Λοιπόν, φεύγοντας, έφευγε ο κόσμος, εγώ είχα μείνει μόνος μου. Με κοιτάς και με ρώτησες, υπάρχει κάποιος που σε περιμένει για να φύγεις. Λέω, όχι, φύγανε. Θα βρω κάποιο τρόπο να φύγω. Ήταν και κάπου μακριά τότε. Καλέ, ξέρεις που κάναμε γυρίσματα. Σε κάτι χωράφια στα Λιώσια, ούτε που θυμάμαι. Το έχω στο μυαλό μου ότι χανόμουν και ερχόντουσαν και με μαζεύανε από την παραγωγή. Και μου είχες πει τότε. Ναι, μακριά ήταν πολύ. Αφού θυμάμαι ότι πάρκαρα. Αν το έχετε ξανακούσει αυτό, σε μια ταράτσα πολυκατοικίας. Υπάρχει αυτό που σας λέω. Έτσι πάρκαρα. Στον Καραμάνο. Στον Καραμάνο, μπράβο. Λοιπόν, για πες. Και μου είχες πει λοιπόν, αν θέλω να με βοηθήσεις, να κατέβουμε μαζί, να με πας μέχρι κάπου να πάρω ένα ταξί. Καλά, δεν το είπα μόνο από ευγένεια, θα μου άρεσες πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν το θυμάμαι αυτό καθόλου, αλλά φαντάζομαι ότι μόνο από ευγένεια. Δηλαδή, μπαίνω στη θέση της Ελενίτσας που ήταν 22 χρονών και τον βλέπεις και κάθεται μόνος του. Εκεί στις Ερμιές που χανόμουν εγώ που χαμάξει. Εντάξει, όσο ευγενικιά και να ήμουνα, δεν έβαζα άνθρωπο, ειδικά άντρα μέσα στο αυτοκίνητό μου, γιατί εκεί δουλεύαμε βράδυ. Εμείς πηγαίναμε 5 και τελειώναμε 10 τη νύχτα. Δεν θα έπαιρνα άντρα μαζί μου με τίποτα. Αλλά ποιος ξέρει, θα τον είδα πάλι, θα έπεσα ξερή, θα είπα, δεν τον πάω μια βόλτα να γίνουμε φίλοι. Λέω εγώ τώρα. Φαντάζομαι, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Σου λέω, εγώ αυτό που μου λες δεν το θυμάμαι. Αλλά σε θυμάμαι σε αυτά τα καλλιστεία που δεν με είχαν προετοιμάσει. Γιατί κι εγώ άγνωστη ήμουνα. Μου είπαν, θα την τα κάνεις. Ου, χοροπήδησα. Λέω, θα κάνω καλλιστεία. Ούτε που με ξέρε κανείς. Το κάνω. Είδα και σένα. Ου, λέω, τι δώρα σήμερα. Καλλιστεία, θα πληρωθώ. Ο κούκλος αυτός μαζί μου, δηλαδή τέλεια όλα. Τέλος πάντων, να σε αφήσουμε το τότε. Ωραία ήταν, πολύ ωραία. Για μένα πρώτη εμπειρία ήταν με τηλεόραση. Εντάξει, είχα άγχος πάρα πολύ. Ευτυχώς, να σου πω την αλήθεια, το ότι είχα δίπλα μου ήταν μεγάλο. Έτσι, γιατί ήταν, παιδί μου, άπειρη ήμουν κι εγώ. Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Άπειρη. Εντάξει, δεν έχει σημασία, όμως μοιραζόμασταν μαζί αυτό. Δεν είχα ξαναμιλήσει ποτέ ζωντανά στη τηλεόραση. Αυτή ήταν η πρώτη μου φορά. Ό,τι είχα κάνει πιο πριν ήταν βίντεο. Εγώ και η Μέγκα Μπάγκα, όπως θυμάστε, ήταν μαγνητοσκοπημένη. Και το κοκτέιλ το πρωινό στο Μέγκα μαγνητοσκοπημένο. Η πρώτη φορά που μου πάνε ζωντανά, κάτσε απάνω σε μια τηλεόραση και μίλα, ήταν τότε. Δεν φοβόντουσαν, δεν ξέρω, τι να πω κι εγώ. Και μου λένε και δύο άπειρες μαζί. Για τα ίδια κι εγώ, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι εμείς που προλάβαμε την ιδιωτική τηλεόραση στο ξεκίνημα, είχαμε πιο πολλές ευκαιρίες από τα σημερινά παιδιά που ξεκινάνε στη τηλεόραση και όλα τα πράγματα τρέχουν. Βεβαίως σήμερα είναι πιο πολλά τα κανάλια, αλλά είναι και πιο γρήγορα όλα. Δεν έχεις πολύ χρόνο, δεν έχουν πολύ διάθεση να σε δοκιμάσουν. Υπομονή, ακριβώς. Αν κάτι δεν γίνεται, αμέσως πρέπει να το αλλάξουμε.